στο όριο του στατιστικού λάθους είναι πλέον το προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ σε όλες σχεδόν τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Συγκεκριμένα σε δημοσκόπηση της εταιρείας Mark για το Έθνος της Κυριακής, ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται να έχει βραχή προβάδισμα 0,4% έναντι της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου. Ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει 24,4%, η Νέα Δημοκρατία 24% και έπονται η Χρυσή Αυγή με 5,9%, το Ποτάμι με 5,1%, το ΚΚΕ με 4,8%, το ΠΑΣΟΚ ΔΙΜΑΡ με 4,3%, η Λαϊκή Ενότητα με 3,6%, η Ένωση Κεντρών με 3,6% και οι Ανεξάρτητοι Έλληνες εκτός Βουλής με 2,8%. Το ποσοστό των αναποφάσιστων φτάνει το 14,1%. Ο στόχος του ΣΥΡΙΖΑ είναι να επαναβεβαιώσει η κοινωνία την εμπιστοσύνη σε ένα πολιτικό χώρο που στο ελάχιστο αυτό χρονικό διάστημα των 7 μηνών έδειξε δείγματα γραφής καθαρότητας πολιτικής συμπεριφοράς, αγωνιστικότητας, θα έλεγα το καινούριο που παρουσίασε ήταν μια χρηστή στάση στη δημόσια ζωή. Αυτό είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα, αυτό είναι το αδιαμφισβήτητο στοιχείο πολιτικής υπεροχής έναντι όλων των άλλων πολιτικών σχηματισμών. Ότι σε αυτό το σιωπηρό κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ κοινωνίας και ΣΥΡΙΖΑ η στάση της κοινωνίας θα είναι τέτοια που δίνει, με τα λόγου γνώσεως σας λέω, την προσμονή και της αυτοδυναμίας. Ωστόσο, και σε περίπτωση αυτοδυναμίας, αυτό δεν σημαίνει αλαζονική συμπεριφορά. Έχουμε επίγνωση ότι στο δύσκολο αυτό ιστορικό σημείο που βρισκόμαστε, όλες οι δυνάμεις, οι πολιτικές μπορούν να συνεισφέρουν. 7 στους 10 ερωτηθέντες απαντούν ότι επιθυμούν συγκρότηση κυβέρνησης συνεργασίας. Ειδικότερα το 34,4% δηλώνει πως προτιμά κυβέρνηση εθνικής ενότητας, το 18,5% κυβέρνηση συνεργασίας με κορμό τη Νέα Δημοκρατία και 17,7% κυβέρνηση συνεργασίας με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ. Και εγώ εκτιμώ ότι η αυτοδυναμία είναι ένας εφικτός στόχος, γιατί εμπιστεύομαι απόλυτα την κρίση και την του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός έχει και κρίση, επίσης έχει και μνήμη. Και σίγουρα δεν θα θελήσει να διαψευστούν οι ελπίδες που του γεννήσαμε την 25η Ιανουαρίου του 2015.